Αδέρφια μου και αδερφούλες μου. Θα πούμε κάποια σειρά από το μακαριστό του πατέρα Νικόλου το Φαναριώτη στο θέμα των μακαρισμών. Αλλά παράλληλα θα, όχι ότι πρέπει να προσθέσουμε, αλλά θα το κάνουμε αυτό, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα όσιος αυτός πατέρας μας, ο μακαριστός πατέρας Νικόλος, να πούμε ορισμένα πραγματάκια, γιατί μας βοηθάει με αυτό ο Άγιος Θεός, από τους θεοφόρους πατέρες μας. Πάμε στο κεφάλαιο 5, στο Ματθαίος. Ποιος είναι ο πραγματικά μακάριος? Μπορεί κάποιος να είναι ζητιάνος και να είναι μακάριος? Παραδείγματα υπάρχουν πολλά στο γεροντικό. Όπως ένα παράδειγμα από τη Δύση, από το Μεσαίωνα, που αναφέρεται στον Τάουελ, ένα θεολόγο της εποχής, όχι ορθόδοξο, που μιλάει για έναν μακάριο, ένα πραγματικά ευτυχισμένο, χωρίς αυτό να εξαρτάται από τα χρήματα, από τα πλούτη του. Αυτός βαθιά θρησκευόμενος συνάντησε ένα φτωχό ρακένδικο, στον οποίο ευχήθηκε με όλη την καρδιά του καλημέρα. Ο επέτης απήντησε καλημέρα, αλλά δεν είδα ποτέ μέχρι τώρα κακή μέρα. Ο Τάουελ επιχείρησε να εξηγηθεί. Ήθελα να πω να σας κάνει ο Θεός ευτυχισμένο. Ο επέτης είπε, πάντοτε είμαι ευτυχισμένος. Ο Τάουελ ξαναδοκίμασε να δικαιολογηθεί. Ήθελα να πω να σας έρθουν κατευχήν όλα, που είναι χαρακτηριστικό του μακαρίου ανθρώπου. Όλα μου έρχονται όπως επιθυμώ και γι' αυτό είμαι ευτυχής, απάντησε ο ρακένδητος επέτης. Ο Τάουελε δεν μπορούσε να συγκρατήσει την έκπληξή του. Είσαι ευτυχής, του λέει. Αλλά και εκείνοι που το έχουν όλα δεν είναι ευτυχείς? Αλλά εγώ, όπως βλέπετε, είμαι ικανοποιημένος. Γνωρίζω ότι έχω ένα πατέρα στον ουρανό, ο οποίος έχει για μένα τις καλύτερες διαθέσεις. Αν η πείνα και το κρύο με κάνουν να υποφέρουν, αν τα κακομαθημένα αλυτόπεδα με ταλαιπωρούν, εγώ λέω τούτο, πατέρα, τα θέλεις έτσι και εγώ επίσης. Έτσι γίνεται πάντα εκείνο που θέλω. Κι αν ο Θεός εγκρίμιζε στον Άδη και ήθελες εκείνο που θέλει, ρώτησε, θα ήθελες λοιπόν εκείνο που θέλει, αν σε πέταγε μέσα στον Άδη, του λέει ο Τάουελ. Και απάντησε ο επέτης, και τότε επίσης, διότι έχω δύο χέρια στην υποταγή στο θέλημα του Θεού και την αγάπη του Θεού. Κι αν ο Θεός με γκρίνιζε στον Άδη, θα τον αγκάλιαζα με τα δυο μου τα χέρια και δεν θα τον άφηνε ποτέ πλέον. Θα τον έσαιρνα μαζί μου στον Άδη και θα προτιμούσα να είμαι στον Άδη μαζί με τον Θεό παρά στον ουρανό χωρίς τον Θεό. Ο νομοθέτης, που είναι το τέλειο υπόδειγμα, ο Ιησούς Χριστός, έγινε τέλειος άνθρωπος, άρα υπάρχει η δυνατότητα στον άνθρωπο να πραγματώσει όσα εκείνος μας είπε. Νόμος τέλειος είναι η επί του όρους ομιλία και είναι ανθρώπινα εφικτός. Με τον νόμο το αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πραγματώσουμε το καθομοίωση. Ο Θεός
μας έκανε κατ' εικόνα, και αυτό είναι έξω από τη θέλησή μας. Αλλά και το καθομοίωση όμως μας το έδωσε ως δυνατότητα για να το φτάσουμε να αξιοποιήσουμε το κατ' εικόνα. Αυτό όμως είναι δυνατό, αλλά δύσκολο. Αν κρίνουμε από τους Αποστόλους, τους μάρτυρες, τους Αγίους και τις δυσκολίες που αυτοί συνάντησαν. Ακόμα και ύστερα από 2.000 χρόνια διαπιστώνουμε από αυτά που λένε οι σύγχρονοι γέροντες και άγιοι και κορυφαίοι διανοούμενοι και σοφοί ότι αυτό θέλει πολύ δουλειά. Έγραψε ο Ελίτης: «Ένα χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Θέλει νεκρούς χιλιάδες να είναι στους τροχούς, θέλει και οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους». Και όταν ρώτησαν τον πατέρα Παΐσιο, τον Άγιο: «Γέροντα παλιά έλεγαν καλύτερα να λιώνεις όλες παρά κουβέρτες, τι εννοούσαν?» Και απάντησε όσιος: «Ήθελα να πούν καλύτερα να λιώνεις σόλες δουλεύοντας παρά να μείνεις στο κρεβάτι τεμπελιάζοντας. Η δουλειά, η εργασία είναι ευλογία, είναι δώρο Θεού, δίνει ζωντάνια στο σώμα, φρεσκάδα στο νου. Εάν δεν έδινε ο Θεός την εργασία, τη δουλειά όπως τη λέτε εσείς, θα μούχλιαζε ο άνθρωπος. Όσοι είναι εργατικοί, ακόμη και στα γεράματά τους δεν σταματούν να εργάζονται, να δουλεύουν όπως το λένε. Αν σταματήσουν την εργασία ενώ ακόμη έχουν δυνάμεις, μελαγχολία θα πάθουν. Αυτό είναι θάνατος για αυτούς. Θυμάμαι ένα γεροντάκι στην Κόνιτσα, κοντά 90 χρονών, συνέχεια δούλευε, τελικά πέθανε στο χωράφι 2 ώρες μακριά από το σπίτι», συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος. «Εξάλλου και αυτή η σωματική ανάπαυση που επιζητούν μερικοί δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση. Ίσα-ίσα που ξεχνούν το άγχος τους εκείνη την ώρα, έχουν το φαγητό τους, το γλυκό τους, το μπάνιο τους, την ξεκούραση. Μόλις όμως τελειώσουν αυτά, ζητούν άλλα. Έτσι είναι συνέχεια στενοχωρημένοι, γιατί πάντα κάτι τους λείπει. Νιώθουν ένα κενό και η ψυχή του ζητά να το συμπληρώσει. Ενώ αυτός που κουράζεται με τη δουλειά έχει μια συνεχή χαρά και πνευματική χαρά». Αυτό έλεγε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος. Θα δούμε λοιπόν μερικά από τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Θα μπορούσα να σας φέρω και τον Άγιο Πορφύριο και τον Άγιο Ιάκωβο τον Ζαλίκη και τον Άγιο Σιουλιανό, αλλά και τον Άγιο Εμφυλόχιο και τον Άγιο Ιερώνυμο τον Σιμωνοπετρίτη και άλλους Αγίους. Διάλεξα λοιπόν σήμερα σε αυτή τη μικρή συνάντησή μας να σας διαβάσω μερικά και ίσως να εξηγήσουμε όσο μπορούμε από τον Άγιο Γρηγόριο τον Νήσις. Είναι αδελφός του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, της Αγίας Μακρίνας, γιος της Αγίας Ευμέλειας και του πατέρα του Αγίου Βασιλείου. «Ο μακάριος άνθρωπος», λέει ο Άγιος Γρηγόριος, «εφραίνεται και αγάλεται με όσα έχει μπροστά του και απολαμβάνει». Είναι αυτό που διαβάσαμε στην αρχή που ανέφερε ο μακαριστός πατέρας Νικόλαος. Απολαμβάνει όσα έχει μπροστά του. «Ενώ ο άθλιος πονάει και υποφέρει με όσα του έχουν βρει». Με όσα τον έχουν βρει. Πώς το λέει? Άθλιος. Δεν το λέω εγώ. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις το λέει αυτό. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου και αδελφές μου, θα πρέπει να βλέπουμε τι θέλει ο Θεός τελικά, πώς το θέλει ο Θεός, τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός από εμάς, και έτσι μέσα από αυτή την ευλογία Του να παίρνουμε και εμείς και εσείς και ο καθένας μας τα Θεία δώρα τα οποία μας προσφέρει η Παναγάπη Του. Άρα λοιπόν δεν είναι ο Θεός αυτός που θέλει κακό. Είδατε τι είπε εκείνος?
ότι εγώ λέει έχω δύο χέρια, θα τον αγκαλιάσω έστω και αν με βάλει στον Άδη και θα πάμε μαζί. Δεν θέλω να είμαι στον ουρανό χωρίς τον Θεό. Σε άλλο σημείο του Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις λέει, μακάριο δεν είναι τόσο να γνωρίζεις κάτι περί Θεού, αλλά το να έχεις μέσα σου το Θεό. Είναι σοβαρό αυτό το θέμα, αδελφοί μου και αδελφές μου. Είναι πράγματι να έχω το Θεό μέσα μου και να βλέπω τον Αναστάντα και Ανανυφθέντα Χριστό, όχι μόνο τον Εσταυρωμένο. Διότι πολλές φορές απομονώνουμε, μέχρι τη Σταύρωση μιλάμε για το πάθος, για τις δυσκολίες, για τη θυσία κλπ. Ναι, αλλά υπάρχει και Ανάσταση. Αυτή λοιπόν πιστεύω στην εποχή μας λείπει. Λείπει έντονα αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως. Και αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως που έφερε καταρχάς στην Ελλάδα μας ο Απόστολος των Εθνών, ο Παύλος μας. Και όταν τους μίλησε για την Ανάσταση, το περιεγέλασαν, όπως και σήμερα μας περιγελούν και μας περιφρονούν και την Εκκλησία μας. Γιατί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Ανάσταση. Κι όμως υπάρχει Ανάσταση του Κυρίου μας. Αν λοιπόν έχω μέσα μου τον Αναστάντα και ανελιφθέντα εις τους ουρανούς και δεξιά καθέμενο εις τον Θεό Πατέρα, τον Ιησού Χριστόν, αν ζω την Παναγάπη Του, αν ζω το Θεό μέσα μου, τότε όλα είναι διαφορετικά. Τότε ο φόβος δεν με κυριεύει. Τότε έχω άλλο τρόπο ζωής και ζω μέσα σε μια κοινωνία μακαριότητος. Κοινωνία στη μακαριότητα δεν είναι τίποτε άλλο, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, παρά μόνο κοινωνία στη θεότητα προς την οποία μας ανυψώνει ο Κύριος με όσα λέγει. Το επαναλαμβάνω. Κοινωνία στη μακαριότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο κοινωνία στη θεότητα προς την οποία μας ανυψώνει ο Κύριος μέσα με όσα μας λέγει. Άρα αδελφοί μου και αδελφές μου, πιστεύω ότι στην εποχή μας που τόσο ακούγονται, που οι μεν λέγουν εκείνα, οι άλλοι λένε τ' άλλα, οι άλλοι χαίρονται με βίες πράξεις μέσα στην Εκκλησία, άλλοι σπρώχνουμε, άλλοι φωνάζουμε, άλλοι... Για ποιο λόγο? Πού είναι η μακαριότητα? Πού έχουμε το Θεό μέσα μας? Πού είναι η κοινωνία μες στη θεότητα προς τα οποία μας ανυψώνει ο Κύριος με όσα μας λέγει? Να λοιπόν αδέρφια μου και αδελφές μου, βλέπεις το λάθος του αδελφού, βλέπεις το λάθος των αδελφών ή το αμάρτημα των αδελφών, το ίδιο είναι, είτε λάθος πούμε είτε αμάρτημα, το ίδιο είναι. Λοιπόν αδέρφια μου και αδελφές μου, δεν είμαστε εμείς εκείνοι που θα πάμε με το ζόρι να επιβάλλουμε κάτι άλλο, ούτε με ούτε δε. Εκείνο που θα αφήσουμε είναι να ακούσουμε αυτό πως το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, προς την οποία μας ανυψώνει ο Κύριος με όσα λέγει. Μας ανυψώνει, αυτή είναι η μακαριότητα. Να ακούσουμε αυτά που μας λέει, να διαβάσουμε το Άγιο Κιερών Ευαγγέλιο, να διαβάσουμε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, τις καθολικές επιστολές, την Αποκάλυψη. Και όχι μόνο να διαβάσουμε και να μελετήσουμε. Υπάρχουν τόσα ωραία βιβλία που υπάρχουν και σύντομες ερμηνείες ώστε να μας κατευθύνουν. Σας είχα προτείνει και άλλες φορές του μακαριστού γέροντος και πνευματικού πατέρα, του πατέρα Σεραφή Παπακώστα. Πάρτε αυτό το τρίτο έργο του, το επί του όρους ομιλίας ολόκληρο έργο, τα θαύματα ολόκληρο έργο και οι παραβολές. Πάτε του πατρός Ευσεβίου του Μαρθιόπουλου, του αγιασμένου του ανθρώπου, ο προορισμός του ανθρώπου. Μελετήστε τα αδέλφια μου και αδελφές μου και μέσα από αυτά θα γεμίσουμε, θα δούμε και θα ανυψωθούμε και θα φύγει αυτός ο φόβος και ο τρόμος, η λαγνία, οι προσωπολατρίες και τα άλλα που τα οποία
πάσχουμε έντονα. Γιατί πάσχουμε από το μεγάλο πάθος που λέγεται φιλαυτία, φιλοδοξία, φιλαργυρία και ούτω καθεξής. Και κλείνω με τον Άγιο Γέροντα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Πατέρα μας, τον Γρηγόριο τον Ίση. Δεν είναι δυνατόν να περάσουμε με ευσέβεια τη σημερινή ημέρα εάν δεν τη λογαριάσουμε σαν την τελευταία ημέρα της ζωής μας. Όλοι θέλουμε να ζήσουμε. Όλοι θέλουμε να ζήσουμε. Περίεργο πράγμα. Όλοι θέλουμε να ζήσουμε. Το αντιλαμβάνεστε τι σας λέω. Αλλά κανείς δεν σκέφτεται ότι θα πεθάνει. Δεν θα πεθάνω, θα πεθάνω, έλεγαν οι παλαιοί. Σήμερα εμού, αύριο αλλονού, ουδέποτε κανενός. Έγραφαν απ' έξω από το κελί τους και μέσα από την πόρτα του κελιού τους οι μοναχοί και οι μοναχές. Αλήθεια, στο σύμβολο της πίστεώς μας λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμή. Αυτός είναι ο μακαρισμός μας. Δεν πεθαίνουμε και τελειώνουμε, αλλά πεθαίνουμε και μπαίνουμε στην αιωνιότητα. Πάμε λοιπόν να ζήσουμε με ευσέβεια τη σημερινή ημέρα. Με ευλογία δηλαδή. Και όπως έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος, ο Επίσκοπος Πενταπόλεως, μάθε να είσαι ευγενής και κοίτα, σήμερα είσαι, ίσως μέχρι τώρα. Αύριο τι θα δώσεις στο Θεό, τι έχεις ετοιμάσει να δώσεις στο Θεό, πώς είσαι προετοιμασμένος, τι ετοίμασες τελικά. Εκείνος, και συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, που έγινε δούλος του Κυρίου, θα φοβηθεί μόνο τον δικό του δεσπότη, και εκείνος που δεν φοβάται ακόμα αυτόν, φοβάται πολλές φορές και τη σκιά του. Σε ευχαριστούμε, Άγιε μου Γρηγόριε Ονήση. Αυτό θα πρέπει να το βλέπουν στην Βουλή όλοι οι βουλευτές της Ελληνικής Βουλής. Εκείνος που έγινε δούλος του Κυρίου θα φοβηθεί μόνο το δικό του δεσπότη, το Χριστό. Και εκείνος που δεν φοβάται ακόμα αυτόν, δηλαδή τον Χριστό, φοβάται πολλές φορές και τη σκιά του. Θα πρέπει όλοι μας στο σπίτι μας να το έχουμε αυτό το κείμενο. Να το θυμόμαστε. Και εμείς που εργαζόμαστε μέσα στο χώρο της Θείας Λατρείας, μας επιτρέπει ο Πανάγαθος Θεός μας. Και εσύ που είσαι οδηγός, και εσύ που είσαι στρατιωτικός, αστυνομικός, γιατρός, νοσηλευτής, άρρωστος, εσύ που είσαι εκπαιδευτικός, εσύ ό,τι και αν είσαι, πρόσεξέ το, εάν είσαι κοντά στο Θεό και έχεις τον ιερό φόβο του Θεανθρώπου Κυρίου να μην το στενοχωρήσω, να μην το λυπήσω, να μην το πικράνω, δεν θα φοβάσαι τη σκιά σου αύριο. Όπως σήμερα οι περισσότεροι φοβούνται να πλησιάσουμε ένας τον άλλον, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Μην έρθεις κοντά μου, μην σε έρθω κοντά σου. Πόσο απομακρυνθήκαμε στα αλήθεια. Πόσο απομακρυνθήκαμε. Το βλέπουμε αυτό. Κοντά στον Χριστό όμως, κοντά στον Θεάνθρωπο Κύριό μας, κοντά στην Παναγάπη μας, που θα τον αγκαλιάσουμε όπως εκείνος, ορακένδυτος, γιατί αυτό σημαίνει μακάριος, ευτυχισμένος άνθρωπος, δεν είναι ο φοβιτσιάρης, έτσι, αλλά είναι αυτός ο οποίος έχει υγιείς σκέψεις, είναι ελεύθερος, έχει ευγένεια, είναι σεβαστικός, υπομονετικός, φρόνιμος και μέσα του και απ' έξω του
δεν καλλιεργεί λογισμούς και δεν λέει το στόμα του άλλα σήμερα, άλλα αύριο. Δεν κατακρίνει, δεν ψεύδεται, δεν βλασφημεί, δεν αισχρολογεί, αλλά βλέπει τον Κύριο της δόξης, τον Θεάνθρωπο Κύριό μας, τον αναστάντα και αναληφθέντα στους ουρανούς, και σταυρωθέντα και ταφέντα και αναστάντα. Αυτό ζούμε και αυτό πρέπει να ζήσουμε ως μακαρισμός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σιγά σιγά θα μπούμε στον κάθε στίχο και θα μας βοηθήσει ο μακαριστός πατέρα Νικόλος ο Φαναριώτης μαζί με, έτσι, με λίγους και Άγιους Πατέρες να έτσι τονώσουμε λίγο το εκκλησιαστικό μας φρόνημα, το οποίο δεν είναι και στα καλύτερά του. Συγχωρέστε με, δεν είμαι ο κριτής ούτε ο κρίνων. Απλώς είπα αφελέστατα τη σκέψη μου στο τέλος αυτό. Σας ευχαριστώ και σας ζητώ συγγνώμη αν σας στενοχώρησε ή σας πίκρανε. Ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί μας.